Πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Πετρολιάκουρα, είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πολύ έμπειρος επί των ζητημάτων αυτών. Τι κάνετε, κύριε Λιάκουρα, είστε καλά? Καλημέρα, καλά. Λοιπόν, καλά. Τις τελευταίες... Με ποιον μιλώ? Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Ανδρέας Παπαδόπουλος και Κώστας Παπαχλημίτζος. Και Κώστας, καλημέρα και στους δύο. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να ρωτήσω, είναι δικαιολογημένη αυτή η ανησυχία που υπάρχει εδώ και κάμποσες ημέρες, ιδίως μετά την συμφωνία του κυρίου Ερντογάν με ένα τμήμα της Λιβύης? Θα έλεγα το εξής. Πρωτίστως να μην έχουμε ανησυχία, γιατί όταν υπάρχει μια κρίση, ακόμη και μικρή ένταση, θα πρέπει να λειτουργεί περισσότερο η λογική και λιγότερο το θυμικό. Να ξεκινήσουμε από αυτό το πράγμα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια εύλογη ανησυχία προκειμένου να δούμε με λογικό τρόπο πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Το δεύτερο είναι, πρέπει πρωτίστως να διαγνώσουμε τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς προμηνύεται με αυτή την διπλή κίνηση την οποία έχει κάνει η Τουρκία. Mm-hmm. Και το τρίτο, να δούμε με τι τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, χαράσοντας μια στρατηγική και βλέποντας πώς αυτή τη στρατηγική θα την υλοποιήσουμε. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία βήματα τα οποία πρέπει να τα κάνουμε απαραίτητος. Να δούμε όμως πρωτίστως τι είναι αυτό που έχει προκληθεί με την διεκδίκηση μονομερή, ναι, της Άγκυρας. Ναι. Η Άγκυρα έχει κάνει δύο διεκδικήσεις. Προσπαθεί να κλείσει όλη τη Μεσόγειο, ξεκινώντας από την περιοχή δυτικά της Κύπρου μέχρι την περιοχή που τέμνει κάθετα τη Ρόδο, που είναι δηλαδή στην ουσία από τον 32ο έως τον 28ο Σεπτεμβρίου, την οποία περιλαμβάνεται η εξαφάνιση των όποιων δικαιωμάτων, μάλλον όποια επίρρειας μπορεί να παράγει το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, καθώς επίσης και να εξαφανίσει και τη δυνατότητα να παράγει η Ρόδος, το ανατολικό της πλευρό, το ανατολικό της σκέλος, να παράγει οποιαδήποτε επίρρεια. Με την ίδια επίσης λογική αντιστρατεύεται και προσπαθεί να ακυρώσει τη συμφωνία την οποία έχει συνάψει το 2003 η Κύπρος με την Αίγυπτο, προσπαθώντας να προσελκύσει, να δελεάσει μάλλον την Αίγυπτο προς μια οριοθέτηση μαζί της, αλλά από υπηρετική ακτή σε υπηρετική ακτή. Αυτή είναι η λογική της. Αυτό το ξέρουμε από καιρό. Το ξέρουμε, μπορώ να σας πω, από το 2012. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι η Τουρκία έχει διεκδικήσεις περαιτέρω, δηλαδή και δυτικά του 28ου Μεσημβρινού, όπου εκεί προσπαθεί να εξαφανίσει την οποιαδήποτε επίρρεια παράγουν το υπόλοιπο της Ρόδου, η Κάρπαθος, η Κάσος και βεβαίως το ανατολικό και νότιο-ανατολικό τμήμα των ακτών της Κρήτης. Αυτό γιατί το κάνει το δεύτερο σκέλος? Πρώτον, διότι μάλλον με αυτό θεωρεί ότι πρέπει να συμπληρώσει το θεώρημά του περί γαλάζιας πατρίδας. Αφού λοιπόν περίπου το έχει προαναγγείλει σε μια συνολική επιστολή την οποία κατέθεσε στις 13 Νοεμβρίου η Τουρκία δια του μονίμου αντιπροσώπου στα Ηνωμένα Έθνη, αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι, θέλει να εξουδετερώσει, να αποκλείσει καλύτερα την Ελλάδα από το να έχει οποιαδήποτε διεκδίκηση υφαλοκρηπίδας ή και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο σύνολο της Ανατολικής Μεσογείου. Και στην ίδια λογική προσπαθεί να εξουδετερώσει και τα δικαιώματα τα οποία όχι μόνο να έχει κατοχυρώσει με τις συμφωνίες η Κυπριακή Δημοκρατία και η Κύπρος, αλλά και εκείνα τα οποία δεν έχει ακόμη οριοθετήσει. Αυτό είναι το σχέδιο της Τουρκίας. Η Τουρκία άλλοτε τα έχει πει διακηρυκτικά, έχει προσπαθήσει έτσι με έναν έντεχνο τρόπο να τα παρουσιάσει ότι εγώ προχωρώ και προς έρευνες, προς γεωτρήσεις και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτό το οποίο είναι έκπληξη πραγματικά είναι ότι έναν χάρτη τον οποίο είχε παρουσιάσει ο στρατηγός Ακάρο Τωρινός, δηλαδή υπουργός άμυνας της Τουρκίας, προσπαθεί να διεκδικήσει όλο αυτό το τόξο από την νοτιοδυτική πλευρά της Τουρκίας. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Το οποίο είναι αδιανόητο κάτι τέτοιο. Ναι. Και μάλιστα, για να μην θεωρήσει ότι αυτά μπορεί να υποστούν γρήγορη αμφισβήτηση από την Ελλάδα, προχώρησε σε ένα τετελεσμένο, το οποίο είναι πέραν πάσης φαντασίας, δηλαδή ότι θα μπορούσε να συμβεί με τέτοια ταχύτητα, υιοθετώντας αυτό το μνημόνιο
με τη Λιβύη. Και μάλιστα με τον άνθρωπο ο οποίος είναι, ειλικρινά μπορεί να θεωρείται ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος, αλλά δεν μπορεί να ελέγξει όλη την υπόλοιπη Λιβύη. Έτσι, εκπροσωπεί μόνο το 5% του εδάφους και πολύ μικρό ποσοστό. Να σας διακόψω να σας ρωτήσω το εξής. Να σας πω τι εκτιμώ εγώ ότι βλέπει ο κόσμος και να μου πείτε εσείς τι βλέπετε εσείς. Βλέπετε μόνο μια Τουρκία η οποία στο προσφυγικό, για παράδειγμα, ανοιγοκλίνει την κάνουλα τη λεγόμενη καταβούληση. Το έχει πει και ο ίδιος Ερντογάν. Όποτε θέλει, σταματάει τις δουλειές. Όποτε θέλει, αφήνει να έρχονται χιλιάτομα την ημέρα στα ελληνικά παράλληλα και να γεμίσει τα ελληνικά νησιά. Βλέπει μια Τουρκία η οποία εντός ΑΟΣ της Κύπρου, όποτε θέλει απειλή και όποτε θέλει πραγματοποιεί την απειλή της και στέλνει ερευνητικά σκάφη και γεωτρύπανα εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Βλέπει μια Τουρκία η οποία όταν τα βλέπει σκούρα, ενώ σκούρα με την έννοια ότι βλέπει να σχηματίζεται μια πενταμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας, Αιγύπτου, πάει και με τη Λιβύη και κλείνει τη συμφωνία. Εμείς σε όλα αυτά τι κάνουμε? Είναι σωστή η οπτική που σας περιγράφω? Καλά το βλέπει ο κόσμος έτσι, όσο το βλέπουν τέλος πάντων? Είναι τόσο ανησυχητικά τα πράγματα? Σε αυτό, το σκοτεινό πλαίσιο πρέπει να βάλετε και ακόμη μια επιτυχία της Τουρκίας που είναι στη Συρία. Ναι, πολύ σωστά. Είδατε ότι τα έβαλε με τη Ρωσία, δεν άνοιξε μύτη, τα έβαλε με τις ΗΠΑ, δεν άνοιξε μύτη. Οι ΗΠΑ την βοήθησαν, η Ρωσία την βοήθησε, η Συρία θα το αποδεχθεί κάποια στιγμή. Άρα είναι ο νικητής της περιοχής. Πολύ καλά κάνει λοιπόν για τη χώρα του, κατά κάνει αυτό ο κ. Ερντογάν. Εμείς τι κάνουμε? Δεν ξέρω αν τα κάνει καλά για τη χώρα του. Το θέμα είναι ότι υπερβαίνει λίγο τα όρια. Ναι. Γιατί πραγματικά από ένα σημείο και έπειτα δεν σέβεται αυτό που θα λέγαμε ελάχιστο διεθνές δίκαιο, δηλαδή ακόμη και στην περίπτωση της Συρίας. Άρα θα κάνει πίσω στο θέμα θαλασσίων? Όχι. Εμείς τι κάνουμε? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Εμείς πρωτίστως, πολύ σωστά, έγινε η προσέγγιση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο και τον Αιγύπτιο υπουργό εξωτερικών. Γιατί διότι σε αυτή την διεκδίκηση την οποία προβάλλει η Τουρκία, μόνος που έχει αντίστοιχα δικαιώματα και αντίστοιχες ανησυχίες και φύγονται δικαιώματα ανάλογα με εμάς, είναι η Αίγυπτος. Άρα η Αίγυπτος, αν οριοθετήσει με την Ελλάδα, εξασφαλίζει αυτό το ποσοστό το οποίο της αναλογεί. Αν όμως συμβεί η οριοθέτηση Τουρκίας-Λιβύης, ναι, έτσι, πέρα από τα προβλήματα τα νομικά τα οποία μπορεί να έχει μια τέτοια συμφωνία, που πιστεύω δεν έχει γίνει ακόμη συμφωνία οριοθέτηση, το μεμοράντο πρέπει να είναι ένα προσύμφωνο, ένας αραγώνας, δηλαδή μια πρόθεση δέσμευσης ότι θα κάνουμε οριοθέτηση μαζί, η οποία οριοθέτηση θα ακολουθήσει μετά. Πιστεύω ότι αυτό είναι, γιατί η οριοθέτηση θέλει χρόνο, θέλει διαπραγμάτευση, θέλει τεχνικές ομάδες, θέλει πολλή δουλειά. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όμως, στην περίπτωση αυτή, αν η Τουρκία κατοχυρώσει αυτή την οριοθέτηση, τότε όχι μόνο η Ελλάδα θα χάσει σε αυτήν την περιοχή, γιατί ξέρετε, το τόξο αυτό, το έχω γράψει και αλλού, το τόξο αυτό των νησιών μας στην Ανατολική Μεσόγειο, ξεκινώντας από τη Ρόδο μέχρι και την Κρήτη, είναι τα φυσικά σημεία βάσης από τα οποία θα μετρηθεί η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Αν εξαφανιστεί αυτό, χάνει η Ελλάδα, αλλά χάνει και η Αίγυπτος ένα σημαντικό ποσοστό υφαλοκρηπίδας. Άρα είναι μέσω συμφέρον της να παλέψει μαζί μας και η Αίγυπτος. Και πώς μπορεί να παλέψει μαζί μας? Να παλέψει στο νομικό επίπεδο, κυρίως να οριοθετηθεί η μεταξύ ημών υφαλοκρηπίδα ή ακόμη και κλασική οικονομική ζώνη. Και βεβαίως τα υπόλοιπα θα πρέπει να είναι σε πολιτικό επίπεδο. Πρέπει να πιεστεί η Τουρκία να μην προχωρήσει σε αυτή την οριοθέτηση με τη Λιβύη. Μάλιστα, για να δούμε. Κύριε Λιάκουρα, ήσασταν πολύ αναλυτικός. Έχετε και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σήμερα στα νέα επ' αυτών των ζητημάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία μας. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια.